Γεια σας παιδιά, όποιος δεν με ξέρει είμαι η Χριστίνα και μαζί μου ο Τόλης. Hello guys. Στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε το challenge που έχουμε ξαναπαίξει πριν αρκετό καιρό. Ποιος θα κάνει οτιδήποτε πιο σιγά. Αυτός θα είναι και ο νικητής. Αλλά αυτή τη φορά θα το παίξουμε με ένα διαφορετικό τρόπο με τον Τόλη. Γιατί από πίσω ακριβώς θα ημουστήμασε, ετοίμασε τις δοκιμασίες. Δοκιμασίες. Θα παίξουμε για λεφτά. Για λεφτά. Για λεφτά. Ποια λεφτά. Δεν έχει λεφτά. Θα παίξουμε για λεφτά. Έλεγε 200. 100 και 100 όμως. 100 και 100. Α, θα παίξουμε για λεφτά. Άρα παιδιά, αποφασίσαμε αυτή τη στιγμή να παίξουμε με τα λεφτά. Ο Τόλης το πρότεινε. 100 ευρώ ο Τόλης θα βάλει, 100 εγώ, άρα ο νικητής παίρνει 100. 100 συνολικά όμως 200. Ωραία, βάλτε από 150. Έλα από 150. Ωραία, όποιο χάσει δίνει στον αντίπαλο 150 ευρώ. Τι παιχνίδι ρε, δεν κατάλαβα. NBA μετά πιστεύω. Τι λες ρε τώρα. Μετά νομίζω να πάρω μια FIFA την καινούρια 23. Τέλος πάντων. Η Fame μου στήμα ακριβώς πίσω μας μας ετοίμασε κάποιες δοκιμασίες. Ο καθένας μας θα παίρνει από μία δοκιμασία. Οι δοκιμασίες θα είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Δύο διαφορετικά πράγματα, δεν θα είναι το ίδιο και θα νομίζω ότι εδώ παίζεται λίγο και η τύχη του καθενός, έτσι το λέω. Ναι. Βέβαια πριν προχωρήσουμε, άμα δεν έχετε κάνει την εγγραφή, κάντε μία εγγραφή, πατήστε το like γιατί μας βοηθάει πάρα πολύ και γράψτε κάτω στα σχόλια. Ότι okay, εγώ θα νικήσω. Περίμενε. Τι πιστεύετε. Ποιος ήταν ο πιο τυχερός. Γιατί αυτή τη φορά θα δούμε ποιος θα είναι ο πιο τυχερός. Και όχι ο ποιος θα κερδίσει. Ας τα φτάσει να σε στηρίζω χωρίς να έχεις δίκιο. Έτσι συνδρομητές μου. Θα ξεκινήσει κάποιος πρώτος από εμάς, σαν φιλοξενούμενος ο Τόλης στο κανάλι μου. Μπορεί να διαλέξει πρώτος. Και ως νικητής. Τι νικητής, ακόμα δεν κέρδισες. Μην λες πράγματα. Έχω βλέπω το μέλλον. Θέλω το νούμερο 9. Τι τύχη! Εγώ θα πάρω το νούμερο 2. Να δω. Περίμενε. Εσύ. Α, είδα κάτι με MMMs είναι. Ναι, σε ένα ποτήρι θα πρέπει να ρίξω MMMs. Χερούλα. M&M's. Τι MMMs και εσύ, MMMs λέει, MMMs λέω. M&M's. Τι τυχερή είναι, άνοιξε τα πατατάκια. Εντάξει, δεν είμαι και πολύ τυχερή, τα ίδια είναι. Εντάξει, εγώ θυμάμαι στο προηγούμενο επεισόδιο κάπως τα άνοιξα και ήμουν πιο ήσυχος. Από την άλλη μεριά, τι το έβαλες αυτό. Θυμάσαι. Ποιο. Είχαμε πατατάκια και εγώ τα άνοιξα πολύ ήσυχα. Έκανες 30 λεπτά να τα άνοιξες. Αλλά το. Αλλά δεν πρέπει να σου πει. Να σου πω. Πρώτος, άμα βιάζεσαι, τα κάνει τα χειρότερα. Να σου πω, μήπως θα τα κάνουμε με την ώρα. Νομίζω ότι θα είναι πιο. Όχι! Όχι! Ωραία, θα δίνετε από ένα λεπτό στο καθένα το πολύ. Τι! Από ένα λεπτό. Ναι, το λέω όχι να κάνει εδώ μισή ώρα να ανοίξει τα πατατάκια. Αδικίες! Αδικίες! Τι ένα λεπτό, πώς μπορείς να ανοίξει. Πολύ ήσυχα τα πατατάκια μέσα σε ένα λεπτό. Το έχετε δει εσείς ποτέ. Λοιπόν, Τόλη, είσαι έτοιμος. Γιατί εγώ πρώτος. Γιατί πρώτος πήρες και τη δοκιμασία. Λοιπόν, περίμενα. Δεν γίνεται. Τι δεν γίνεται. Δεν γίνεται να τα ανοίξει πολύ ήσυχα. 101, καλά είναι. Ο Τόλης 101 και 4. Ο Θεός να το κάνει ζωγραφιά. Για να μην το ξεχνάμε. Και 7. Είμαι νικήτρια. Είναι νικήτρια. Τελείωσα το πρώτο round, κέρδισα εγώ. Έχουμε άλλα 4 και θα προχωρήσουμε στο επόμενο. Σε αυτό το round διαλέγω εγώ έτσι πως είμαι η νικήτρια πρώτη. Λέω να διαλέξω 8. Δεν θέλει το 8, δεν ξέρω γιατί. Θα διαλέξω εγώ το 4. Μόνο το κίτρινα παίρνει, ε. Ναι, και εγώ μόνο γαλάζια όχι.
Να κάνεις ένα μπαλάκι από αλουμινόχαρτο. Δύσκολο, μπορώ να πω. Να ανοίξεις την πόρτα με το κλειδί. Α, και αυτό έχει, έχει τέτοιο. Ω, κάνει πολύ θόρυβο αυτό. Ογδόντα πέντε και δύο. Τι! Πιο ήσυχο και από το προηγούμενο! Αλήθεια! Ναι. Ναι, ήταν πιο ήσυχο αυτό. Γιατί έκανα έτσι από κάτω και εσύ κρατούσες από πάνω. Εγώ πιστεύω πιο θα το κάνω πιο ήσυχα. Μπορεί, μπορεί. Λοιπόν, πάμε ακριβώς τώρα στην πόρτα για να δούμε ο Τόλης πώς θα ανοίξει την πόρτα με το κλειδί. Ο Τόλης πολύ ήσυχα, αλλά νομίζω ότι διαλέξαμε... Καλά, πώς γράφω έτσι. Δεν πειράζει. Ο Τόλης πιστεύω ότι ήταν λάθος αυτή η πόρτα, γιατί αυτή η πόρτα είναι πάρα πολύ ήσυχη. Έπρεπε εξωτερική να κάνουμε κανονικά, που είναι πιο, βγάζει πιο πολύ θόρυβο. Αυτή δεν βγάζει καθόλου θόρυβο, ρε. Είναι αθόρυβη πόρτα. Παιδιά, είναι τόσο καλές αυτές οι πόρτες που είναι αθόρυβες. Όταν μπει κλέφτης, δεν θα τον ακούσεις. Στο μεταξύ, είναι πολύ φτηνή η πόρτα αυτή. Πάμε στο επόμενο round και διαλέγει ο Τόλης. Για να δούμε τι θα διάλεξε. Διάλεξε. Εγώ θέλω το 3. Τι με τη σειρά τα πάει ο Τόλης. Όχι. Εγώ επειδή δεν θέλω να σηκωθώ πολύ, θα πάρω το 7. Α, εγώ το είδα. Όχι. Τι έχεις εσύ. Ανοίγουμε Coca-Cola. Εγώ να κόψεις χαρτί στα 2. Δεν ξέρω. Και τα δύο είναι. Ναι, και τα δύο είναι κάπως. Είναι δύσκολα και τα δύο νομίζω. Α, το πάμε να το κάνουμε. Να δούμε. Εσύ πρώτος θα το κάνεις. Ναι. Πιστεύω ότι θα μπορέσουν να το κάνω πολύ ήσυχα, γιατί νομίζω στο προηγούμενο. Γιατί νομίζω την προηγούμενη φορά την έχουμε ανοίξει και το έκανα πάρα πολύ ήσυχα. Coca-Cola. Περίμενα να εμφανίσει. Εκατόν 7 και 2. Γιατί, αυτή μου είπε, κάνε πιο γρήγορα. Ναι, ναι. Κι εγώ θα σου κάνω έτσι. Τι λες? 77 και 2 πριν λίγο έδειξα στο. Το είδε και η κάμερα, στην κάμερα φαινόταν 77 και 2. Ευκαιρία βρήκες. Αφού έχασα. Και επειδή έχασες, όταν χάνεις δεν πίνεις. Πατατάκι, Coca-Cola σήμερα. Λοιπόν, παιδιά, σε αυτό το round κέρδισα πάλι εγώ και προς το παρόν νικήτρια είμαι εγώ. Ο Τόλης έχει μεγάλη επίσης, βέβαια εδώ ο Τόλης 100-165, πολύ χαμηλό. Εδώ με πέρασε για 30. Είμαστε. Ναι, 2-1 είμαστε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο, διαλέγω εγώ και θα πάρω το νούμερο 1, θα πάρω. Εγώ θέλω το νούμερο 10. Τι είχες? Εσύ διάβασες. Λοιπόν, εγώ έχω να σύρει στην καρέκλα 1 μέτρο. Να ανοίξω ένα δώρο. Να ανοίξει ένα δώρο. Να ανοίξω ένα δώρο. Θα είναι δώρο ή fake δώρο? Ελπίζω εκεί να είναι κάτι καλό. Fake θα είναι, ρε Τόλη. Αμάν, αμάν, famous production, famous team. Famous production, famous team. Πάμε να φέρουμε την καρέκλα, να ετοιμαστώ εγώ για να τη σύρω. 1 μέτρο πώς θα το, πρέπει να μετρήσουμε. Ξεκινάμε με το σύρσιμο της καρέκλας. Σύρσιμο. Θα σύρω την καρέκλα και ελπίζω να τα πάω καλά. Mm. 78 και 4. Που ο Τόλης πάλι χτύπησε πάνω στην καρέκλα, εντάξει. Πότε χτύπησα την καρέκλα? Το βάλες μπροστά ρε και πήγαινε την καρέκλα και χτύπαγα πάνω σε αυτό, γι' αυτό του λέω κράτα έτσι. Πρέπει μόνο αυτό το να βγάλω. Κανονικά να το ανοίξεις όλο, όχι να το ανοίξεις απλώς, να βγάλεις το δώρο. Καρτί κουτί.
Ανοίγεις το χαρτί και μένει το κουτί. Ανοίγεις. Αυτό είναι. Πω, πω, θα... περίμενε. Έχει το κομμωδίο! Ναι, καλό! Έτσι κι αλλιώς θα έχανε, γιατί σε μια φάση είδα 80. Εντάξει, και πάλι καλά τα πήγε σε 90,2 με τέτοιο ρυθμό. Ξέρεις, πολλές φορές λένε, άμα το κάνεις πολύ γρήγορο, μπορεί να βγει μικρότερο. Το έχω δει σε αυτό το παιχνίδι. Τώρα μου το πει. Τώρα μου το είπα. Πρώτα απ' όλα το έκανες λάθος. Έκανες και πήγες να το βγάλεις από μέσα. Πώς? Αφού πρέπει να το ανοίξει. Έτσι κι άλλο το έβγαζε. Έτσι κι άλλο έχαζα. Μπορεί να με το έχανε. Εκείνη τη στιγμή μπορεί να με το έχανε, αλλά εντάξει. Όχι, δεν τα έχασα από αυτό. Το ζηλοτέιπ βγήκε και εγώ το έκανα τσιπ. Ζηλοτέιπ, κατάλαβα. Επόμενα δώρα χωρίς ζηλοτέιπ. Ναι. Με το σάλιο κολλημένα. Εγώ έτσι κι άλλες χάνω. Θα μου δώσεις 150. Όχι. Έτσι, παίζεις εσύ. 150 θα μου δώσεις από το κουμπαρά σου. Εντάξει, θα το πάρω από την κάρτα σου και θα σας δώσω. Γιατί από την κάρτα, από τη δικιά σου να πάρεις. Επειδή δεν είπες, η οικογένεια έχει δικά της λεφτά, όλα δικά της είναι. Ναι, αλλά τα δικά σου λεφτά, τα δικά μου είναι δικά σου και τα δικά σου είναι δικά σου. Όχι, θα πάρω από την κάρτα σου που είναι και αυτά δικά μου και θα σου δώσω εσένα. Το έλεπα έτσι. Δικά μου, δικά του και δικά του, δικά του, μόνο δικά του. Έτσι πάει. Αυτό είναι το σωστό. Ναι. Και του μπαμπά είναι για όλοι. Μπράβο. Ναι, έτσι πάει. Είμαστε ακριβώς στο τελευταίο 5ο round και να δούμε, τι να δούμε. Δύσκολα τα βλέπω πράγματα για τον Τόλι να κερδίσει. Ωστόσο, εμείς θα παίξουμε το 5ο round. Άντε, Τόλι, τράβα. Και φαντάσου τώρα να χάσω. Τι έχεις? Ρίξε νερό στο ποτήρι. Άνοιξε τη σοκολάτα. Σοκολάτα θα είναι δύσκολη. Εσύ μην τη τρως. Είναι... Φορτή σοκολάτα. Ρε, εσύ θα μου χαλάσει τη συσκευασία. Αυτό καλό για σένα είναι, θα την ανοίξεις πιο γρήγορα. Δεν είναι το απ' έξω, το μέσα είναι το πρόβλημα. Εσύ μην τη τρως. Πρέπει απλώς να τη βγάλουμε, όχι να τη φάμε. Όχι. Ας αυτά κι εσύ, συμφωνή, μου αρέσει. Οκ. Εγώ είμαι πρώτη. Ναι. Πάμε, τα νερά του Τόλι είναι έτοιμη και αυτά. Εβδομήντα δύο και τέσσερα. Και δεν ήταν πολύ καλυμμένη, είδατε. Να. Και ο Τόλης ακούμπησε 150 φορές, το είδες που ακουμπούσε. Οχτώ και εδώ ρε Τόλη έχασες. Κάνε μια προσπάθεια. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Τι, 81,7. Όχι, 81,4 ήταν. Εδώ τώρα 96,7 δείχνει. 81,4 ήταν. 8. Μα τι ψεύτης, Θεέ μου. Εμένα μου φάνηκε να είσαι. Θα σε σώσει το 4. Το 4 θα σε σώσει, ρε, αφού το έχεις χάσει. Ναι, αλλά ας τα μετρήσουμε, ναι, για να δούμε. Πόσο βγήκε μέσα. Μεσός όρος σε 79,78. Okay. Σε μένα τώρα θα μετρήσουμε 89,3. Εντάξει, δεν έχω μεγάλη επίχυση. 89,3. Επειδή εδώ ο Τόλης έκανε καλό τέτοιο. Αν θα έκανα αυτό πιο καλό, θα έβγαινε καλά. Δεν θα έβγαινε, 79,8 πάλι έχω. Είμαι νικήτρια σε αυτό το challenge, παιδιά. Ο Τόλης πρέπει να μου δώσει 150 ευρώ. Και από μόνος του μου το πρότεινε εξάλλου. Άμα το ειδητάρουμε και σβήσουμε. Ξέρεις γιατί ο Τόλης το πρότεινε, ήταν σίγουρος ότι θα χάσω εγώ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το πίστευες αυτό, πώς είναι δυνατόν. Αφού και προηγούμενες φορές νομίζω κέρδισα εγώ.
Δεν θυμάμαι, παιδιά, έγραψε κάτω στα σχόλια όποιος έχει δει το βίντεο. Ποιος έχει κερδίσει στα δύο. Στο ένα βίντεο είναι στο κανάλι μου και το άλλο στο τέτοιο. Τα link θα τα έχω στην περιγραφή. Εγώ για δείτε θυμάμαι. Το. Εγώ δεν θυμάμαι. Νομίζω ότι κέρδισα εγώ, έτσι πιστεύω. Εσύ πάντα νομίζω ότι νικάς. Αλλά για πες αυτό που έλεγες. Τι έλεγα. Άμα κάνουμε σωστό editing. Α, άμα βάλουμε στο editing και σβήσουμε εκεί που λέω για 150 ευρώ, σημαίνει ότι εγώ δεν θα τις δώσω. Τι λες. Αν με πληρώσεις εμένα 150, θα τα κόψω. Άρα 50. Δεν έχει νόημα. Καλύτερα τότε στην οικογένεια να μείνουν. Ας την αυτήν. Ναι. Από σένα μπορώ να τα γυρίσω πίσω. Τότε στο καμαραμέν θα δώσεις, θα το αφαιρέσω από το μισθό. Μα θα πάρεις 150, δεν θα πέσει λιγότερο. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε, να απολαύσατε και να διασκεδάσατε. Και εμείς θα τα πούμε, πνίκετε. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο challenge. Bye bye guys. Γεια σας.